Την ημέρα που άρχισα τα μαθήματα, είσαι ιδιαίτερα σκεφτικός. Γιατί? Να. Αναλογίζομαι τις ευθύνες μου. Και μην ξεχνάς ότι είμαι και σχολάρχης. Και είναι η θέση που σε ρίχνει σε τέτοιο συλλογισμό. Όμορφο, είναι κι άλλα, αλλά. Τέλος πάντων, με τα παιδιά πώς θα πας? Α, εγώ το σύστημά μου δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Μα είναι σύστημα αυτό τώρα να ξυλοφορτώνεις τα παιδιά? Έτσι ξέρω να διδάσκω εγώ, Γεωργή. Και μόνο σε αυτόν τον τρόπο της εκπαίδευσης πιστεύω. Απορώ, μωρέ, πως δεν καταλαβαίνεις το λάθος σου. Πρέπει να γίνεις φίλος με τα παιδιά, να σε σέβονται και όχι να σε φοβούνται. Αν τα παιδιά δεν μάθουν να φοβούνται, τότε θα μας ανέβουν στο σβέρκο. Δεν ξέρεις, μου φαίνεται, με τι διαβόλους έχεις μπλέξει. Τι να σου πω, δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου. Αντιλαμβάνομαι, βέβαια, ότι οι απόψεις μας για την εκπαίδευση είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Είμαι σίγουρος πως σιγά σιγά θα καταλάβεις την αξία του δικού μου εκπαιδευτικού συστήματος και θα τα σπαστείς. Αποκλείεται, Μπάρκα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι δάσκαλος και όχι τύραννος. Κατάλαβες? Μανολιό, φτιάξε δύο καφέδες. Αμέσως. Λοιπόν, αυτό είναι από τα ανίκουστα. Ακούσε εκεί να του φεκάει μέσα από το παράθυρο τα πετούμενα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πρόεδρε, αλλά πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου. Μα τι μέτρα να λάβω, ήταν να κάνω. Να του κάνεις παρατήρηση, δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτά δεν γίνονται ποτέ πουθενά. Παπά, εγώ παρατήρηση δεν μπορώ να του κάνω. Δεν είμαι αρμόδιος. Μη με κολλάζεις, πρόεδρε, θα σου πω καμιά κουβέντα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, εσύ είσαι η κεφαλή του χωριού, εσύ πρέπει και να μιλήσεις. Το δάσκαλο τον θέλουμε να μάθει γράμματα τα κοπέλια μας και όχι να στρώνεται στις τουφέκες και στις αμάχες, σε τάξεις και σε περχόλια. Εγώ παρατήρησα του κάμω άμα διαπιστώσω ότι τα κοπέλια δεν μας έρουν γράμματα. Πώς θα το διαπιστώσεις, μωρέ πρόεδρε, αφού και εσύ αγράμματος είσαι? Τι κουζουλάδες είναι αυτές? Τα κοπέλια πώς θα μάθουν σωστά γράμματα όταν σταματάει το μάθημα και του φεκάει τις σύκλες? Έχει δίκιο, παπάς πρόεδρε. Μανολιό, εσύ πλύνε κανένα ποτήρι, γιατί βρωμήσαμε εδώ χάμου και μην ανακατώνεσαι, Για να το λες αυτό, πρόεδρε. Έχω κι εγώ λόγο σαν κάτοικος του χωριού.
Σου απαγορεύω να έχεις λόγο, διότι εσύ δεν είσαι κάτοικος. Εσύ είσαι κατοικοκλέφτης. Α, τώρα με προσβάλλεις. Θα σε προσέβαλα αν δεν είχες κλέψει τα κατσίκια του Κουντάκη. Εσύ όμως τα έκλεψες. Γιατί εσύ δεν έκλεψες το κοπάδι του συγχωρεμένου του Καμαριανού, που για να σε εκδικηθεί σου φόρεσε τα κέρατα. Μην το ξανοπείς αυτό για τα κέρατα, για θα αποθάνεις. Εγώ πάω να θεμάσω τα κέρατα, τα ξέβαψα, δεν υπάρχουν. Βλέπεις να έχω πουθενά κέρατα, ρε. Μην το ξαναπείς για τσέρατα, για θα τραβήξω μαχαίρα! Ε! Ησυχάστε! Γιατί θα σας καταραστώ! Μα δεν τον άκουσες, παπά μου! Μανολιώτσι βουδιά! Κανείς δεν σε βάλει στην κουβέντα μας! Πρόεδρε, έλα από εδώ! Κατσάλαβες, ο καφέγγι! Πρόεδρε, μου έχεις δώσει το λόγο σου να μην πεις λέξη για τη χείρα. Το έριξες όμως το λογάκι σου. Μα με πλήρεις το ζήτιο, βρε άφε. Ποιος του έδωσε το ζήτιο, μου μιλάει εμένα για κέρατα. Είμαι τέλος πάντων πρόεδρος της ΚΑΠΑ. Είσαι, λαρπάζεσαι εύκολα, μωρέ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα κατέβω αύριο στα Χαλιά να βρω τον κύριο Έφορο να του πω να τελειώσει επιτέλους αυτή η ιστορία με τις τουφεκές από το παράθυρο. Θα του μιλήσω κι εγώ του Κουζουλού. Τι μου λες, τι έγινε με το άλλο θέμα, με την Ανιό και το γραμματικό ρωτώ. Αυτά τα πράγματα δεν τα κουβεντιάζω στο καφενείο. Το θέμα λοιπόν της εκθέσεως σήμερα είναι το γνωμικό τα καλά κόπης κτώνται. Δηλαδή τα αγαθά αποκτώνται μόνο με την προσπάθεια. Γράφεται λοιπόν. Πάρει ο διάολος να πάρει. Γιατί δεν μου δίνει σημασία. Μα γιατί, Φωτεινή, δεν με προσέχεις? Για το Θεό σου, ρίξε μια ματιά στο παραθύρι. Γύρισε και με κοιτάζει. Με κοιτάζει. Δεν είναι δυνατό. Πού βλέπει? Βλέπει κατά το παραθύρι του Γεωργίου. Άτιμε, συνάδελφε, θα μου το πληρώσεις αυτό. Άτιμε! Γράφετε ροή σιγά και μην βγάλει κανείς τη μουδιά. Ακούτε! Σας άφαγα! Θα λείψω για λίγο. Το κυνήγι, παιδιά, είναι άθλημα και θέλει ευαίσθητους ανθρώπους για να το καταλάβουν. Βγάλε τα παιδιά μέσα από την τάξη, θέλω να σου μιλήσω. Δεν γίνεται στο διάλειμμα. Όχι, το πράγμα δεν παίρνει αναβολή. Εντάξει, περάστε έξω, παιδιά. Περάστε έξω γρήγορα. Έλα και φίνα εσύ που καθυστερείς. Περάστε, παιδιά. Περάστε έξω. Με το πάσο σας, σιγά σιγά. Ήρεμα. Ήρεμα. Έτσι, μπράβο. Κλείσε την πόρτα, παιδί μου, εσύ πίσω. Σ' ακούω. Κάτω τα χέρια από τη Φωτεινή. Ποια Φωτεινή? Αυτή είναι και έξω που την κοιτάς μια ώρα τώρα. Και μπορεί να της κάνεις και σινιάλο. Σοβαρολογείς τώρα? Και βέβαια σοβαρολογώ. Μου έδωσε το λόγο σου ότι δεν σε ενδιαφέρει η Φωτεινή. Και ανταυτού εσύ την γλυκοκοιτάζεις τόση ώρα από το παράθυρο. Εγώ κάνω το μάθημά μου και δεν με ενδιαφέρει καμία Φωτεινή. Χάρισμά σου. Θεέ μου, τι υποκριτής! Είσαι ένας πονηρός και αλαλέητος άνθρωπος! Βάρκα, θα σου πω καμιά κουβέντα. Δεν με λένε Βάρκα! Εντάξει, όπως και αν σε λένε, σου λέω δεν με ενδιαφέρει καμιά Φωτεινή. Τώρα αν έχεις παρακρούσεις, δεν φταίω εγώ. Δεν τα αφήνεις αυτά! Μα δεν τα αφήνεις αυτά! Αφού σας είδα, η Φωτεινή κοίταζε το παράθυρό σου. Ε, και! Επειδή κοίταζε πριν στο παραθύρι μου, πάνω απ' ότι κοίταζα κι εγώ. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Κοίταξε, θα κοίταζα αν υπήρχε κανένα ορτίκι, καμιά τσίπλα. Αλλά τη Φωτεινή ποτέ. Να σε πιστέψω. Να με πιστέψεις. Βέβαια, αλλά έτσι όπως την αγαπάς, προβλέπω μωρέ να πας στο τρελάδι. Ναι, την αγαπώ, συνάδελφε, και δεν θέλω να μου την πάρει κανείς. Πού να την πάρει? Καλά, τόσο πολύ φοβάσαι. Όταν πρόκειται για τη Φωτεινή μου, φοβάμαι όλο τον κόσμο. Συνάδελφε, έτσι όπως πας δεν την κατακτήσεις ποτέ. Μα ποτέ, μωρέ. Στρατιλάτη μου. Καλώς τη Δημητρούλα. Δημητρούλα, πώς τόλμησες και ήρθες ως εδώ? Γιατί απαγορεύεται? Όχι, δεν απαγορεύεται, αλλά να, τι θα πει το χωριό που αν δει μια χείρα να κάνει βίζιτα σε ένα χωροφύλακα,
Και τι με νοιάζει εμένα τι θα πει το χωριό. Εκτός αν σε φοβίζει εσένα, τότε να σηκωθώ και να φύγω. Εμένα δεν με φοβίζει τίποτα, Δημητρούλα. Για σένα μόνο νοιάζουμε. Έλα κάτσε. Τώρα βέβαια, πού να κάτσεις. Είμαστε λειψοί από καρέκλες. Τώρα φτιάχνετε το γραφείο. Κάτσε. Ευχαριστώ. Το βλέπω. Μα έτσι ήρθα να σε δω μοναχά. Σκεφτόμουν πόσο όμορφα περάσαμε και τι όμορφα που φάγαμε και κουβεντιάσαμε χτες το βράδυ. Που νοστάλγησα και πήρα την απόφαση να έρθω να σε δω. Και καλά έκανες. Κι εγώ θα ήθελα πολύ να σου κάνω το τραπέζι, αλλά δεν έχω χώρο να σε δεχτώ. Τότε θα σου το κάνω εγώ και θα είναι σαν να μου το κάνεις εσύ. Θα είναι μια προσφορά δική σου. Θα γίνεις εσύ ο αφέντης του σπιτιού και εγώ θα έρθω να σου κάνω τη βίζιτα. Ναι, έτσι να γίνει. Κι εγώ να κατέβω αύριο στα Χανιά και να ψωνίσω κάτι. Δεν θα πας πουθενά. Το σπίτι μου τα έχει όλα. Δεν χρειάζεται να ξοδεύεσαι καθόλου. Μα δεν είναι σωστό, αφού σου κάνω εγώ το τραπέζι, πρέπει κάτι να βάλω κι εγώ. Θα βάλεις. Πώς δεν θα βάλεις, στρατιλάτη μου, θα βάλεις. Θα βάλεις την κορμοστασιά σου, τα σιρίτια σου και τα τριλίκη σου. Αυτά φτάνουν και περισσεύουν. Και πότε θα μου κάνεις αυτό το τραπέζι που θα σου κάνω εγώ? Λέω να σου το κάνω αύριο το βράδυ. Είναι καλά? Καλά είναι, πολύ καλά. Μα για πέ μου, σε τούτο το κρεβάτι κοιμάσαι. Δυστυχώς ναι, Δημητρούλα. Θεούλη μου, θα μου τα βιάσεις. Όχι, καλό είναι αυτό. Έχω κοιμηθεί και σε χειρότερα. Ναι, μπορεί, αλλά δεν μπορεί να νιώθω τέτοια συμπάθεια εγώ για σένα και εσύ να μου τα βιάζεσαι κάθε βράδυ σε τούτο το κρεβάτι. Δυστυχώς η υπηρεσία δεν διαθέτει άλλο. Και δεν θα αφήσω εγώ να καταστραφεί η κορμοστασιά σου επειδή η υπηρεσία δεν διαθέτει άλλο κρεβάτι. Έννοια σου, εγώ δεν θα τα αφήσω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, συμφορά. Μεγάλη συμφορά μας καταπλακώνει, κύριε Κοινοτάρχα. Τι έγινε, τι συνέβη? Διότι ως αντελήφθη προλίγου η χείρα με το χωροφύλακα κλειδώθηκε στην χωροφυλακή. Σοβαρά μιλάς? Σοβαρά, με τα ίδια μου τα μάτια το είδα. Μάλιστα με τα ίδια μου τα μάτια είδα και άλλα πολλά παράδειγμα. Τι άλλα πολλά, για. Του έκανε χαρούλες, του έκανε νάζια. Παρδόν, τις χαρούλες και τα νάζια του τα έκανε από μακριά ή στο κολλητόν? Από μακριά, μωρέ, αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Πρώτα από μακριά και ύστερα πιο κοντά την οδήγησε στο κρεβάτι του. Έχω μια πείρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Άσε που έχει πείρα τώρα, εσύ! Έχει καμιά δουλειά με τι πείρα έχει εσύ με τη γύρα! Τι κοτσοπουλεύεις τώρα τη γυναίκα, μπορεί η γυναίκα να πήγε στη χωροφυλακή για υπηρεσιακούς λόγους! Μα τι υπηρεσιακούς λόγους! Α, τώρα καταλαβαίνω με ποιον ήταν ψες το βράδυ. Τώρα καταλαβαίνω! Λες να ήτο μαζί! Αφού δεν ήταν ούτε με σένα ούτε με μένα, πάνω πει ότι ήταν με το χωροφύλακα. Εγώ αυτό το θέμα δεν θα τα αφήσω έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ να είσαι σοβαρός. Ή θα σου κάνω προξενείο τώρα να πάρεις το αλλιό. Ας τη γύρω απάνω μου. Του δείξω εγώ τώρα του χωροφύλακα πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Λοιπόν, πάνω να φορώ τον παπά για το προξενείο. Εσύ να πας στη γινότητα να αρχίσεις την αντιγραφή του κοινοτολογίου. Έτσι. Παπά, σε θέλω. Είναι τα θες, μπορέ, κουπέ. Αυτή η εκδίκηση που συμφώνησες και εσύ να πάρω, δεν τη βλέπω για σόι πράγμα. Γιατί, μπορέ, κουντάκι, μια χαρά εκδίκηση ήτανε. Μα τώρα είναι σόι εκδίκηση αυτή, να πίνω τζάμπα καφέδες και κάθε φορά που πίνω να με ξεφτελίζει ο Μανολιός. Γιατί σου είπε τίποτα? Μωρέ, με δεν μου είπε τίποτα, αλλά σου λέει το χωριό λέει πως είμαι τρακαδόρος μέγα. Και εγώ αυτό δεν το σηκώνω. Τι δηλαδή, και τις έγιες μου έκλεψε και θα μου βγει και από πάνω. Αυτή είναι μεγάλη εκδίκηση, παπά, και δεν με ευχαριστεί καθόλου. Και τι θες να γίνει, μωρέ, κουντάκι, να τον εμαχαιρώσει? Όχι, και να τον εμαχαιρώσω. Αυτό να και να τον φυσήξω μοναχά, τον ρίχνω κάτω. Τον αφήνω στον τόπο. Γιατί να ματώσω τη μαχαιρά μου? Ωραία, τότε τι προτείνεις? Έχω μια σκέψη που θα σκάσω αν δεν την πραγματώσω. Είναι τα σκέψη είναι αυτή, κουντάκι. Α, να με συγχωρείς, παπά, αλλά θα στη φανερώσω στο τέλος, όταν την κάνω μόνο. Ωραία, κουντάκι, πρόσεχε, μη το άδικο είναι πολύ μεγάλο, γιατί ο Θεός βλέπει και τιμωρεί. Σου δίνω και σε εσέ και του Θεού το λόγο μου πως το άδικο δεν θα είναι πιο μεγάλο από αυτό που μου έκανε ο Μανολιός. Καλά, εγώ δεν μπορώ να σου πω ούτε ναι ούτε όχι. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Άντε, γεια σου, κουντάκι. Ωραία, θα με φωτίσει. Θα με φωτίσει. Γεια σου, πρόεδρε. Ω, καλό τον παπακάτε. Θα πάρει μια τσικουλιά έχουν και ωραίο μεζέ. Αφού κερνάς θα την πάρω. Δεν λες όχι, βέβαια. Δεν μου λέει.
Τι θα κάνουμε εκείνη την υπόθεση, θα το προχωρήσουμε το προξενιό? Θα παντρέψουμε το ανιό με τον γραμματικό? Τώρα τελευταία, πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρεσαι για το γραμματικό σου. Λες και είναι αδελφός σου, γιατί? Γιατί κακό είναι. Είμαστε συναγωνιστές, μαζί αγωνιζόμαστε για τα καθήκοντα της κοινότητας. Τον κάτω-κάτω εγώ τον αγαπώ και θέλω να νοικοκυρευτεί. Δεν λέω, καλό είναι να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου, όμως όπως σου είπα και χτες, εγώ ένα κορίτσι το έχω και θέλω να ακούσω και τη γνώμη του. Να, καλά θα κάνεις. Δεν πιστεύω το ανιό να έχει αντίρρηση για το γραμματικό, γιατί ο γραμματικός είναι τυχαίος. Ο γραμματικός είναι λασίο. 40 παραλές, πρόεδρε. Ο γραμματικός καλός είναι, δεν λέω, αλλά δεν τον σκέφτηκα ποτέ για γαμπρό μου. Και ύστερα θα έχει τα χρονάκια του, ενώ η ανιό μου είναι κορίτσι πράμακο. Παπά μου, πρέπει να ξέρεις ότι ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τη γυναίκα. Μία, αλλά αυτός έχει τα διπλάσια χρόνια της. Ναι, όχι στα διπλάσια. Μιλάμε τώρα υπερβολές. Στο κάτω-κάτω δεν μετράει η ηλικία, μετράει η καρδιά. Και ο γραμματικός είναι μεγαλόκαρδος, είναι καρδιά, νο, σαν μοσχάρι. Γι' αυτό σου λέω. Ύστερα το άλλο, το ξεχνάς το σημαντικότερο, που σε σέλνει σε πρίσκα. Και να θέλει δεν έχω. Έχεις. Α, τέλος πάντων, δεν πειράζει, είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, να την τελειώσουμε τη δουλειά. Θα την κλείσουμε, θα μου δώσει το χέρι να κεράσω μια τσικουριά ακόμα. Όχι, δεν κλείνουμε τίποτα. Θα το σκεφτώ καλά το πράγμα, θα το κουβεντιάσω και με την ανιό μου και θα ακούσω και τη γνώμη της και βλέπουμε. Σκέψτε το. Σκέψτε το να μην αργείς, γιατί θα τον χάσουμε το γραμματικό, στο λέω. Μανολιώ την τσικουριά. Έχω δύο μέρες να σε δω και σε λαχτάρισα. Μα καλά που χάθηκες. Με έστειλε ο πατέρας μου στα πέρα χωριά για δουλειά. Και έφυγες χωρίς να μου το πεις. Και εγώ η καημένη που ανησυχούσα μην πως έπαθες κανένα κακό. Δεν παθαίνω εγώ κακό τώρα που σε αγαπώ και με φιλάει η αγάπη σου. Μα μην με κουβεντιάζεις και άσε με να χορτάσεις το φιλί σου. Φίλε μου. Όσο για το σημερινό, δεν σου κρατάω κακία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα πας καλά με τη Φωτεινή. Παμπώνι, ρε. Νομίζω ότι μπορείς να με γελάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί μου κρύβεσαι. Μήπως σου πέρασε η ιδέα ότι επειδή μπήκες στη μέση με τη Φωτεινή, εγώ θα αποθάνω? Τι, ρε. Σε ποια μέση? Δεν πήγα σε κανέναν ούτε μέση. Φαίνεται να αγαπάς πολύ τη Φωτεινή. Λάθος! Λάθος! Δεν τρελάθηκα να μπλέξω με αυτό το τρελοκόριτσο? Στο κάτω-κάτω δεν είναι και τόσο όμορφη. Προχθές την είδα στο ποτάμι που πλένε και σε βεβαιώ τη συγχάθηκα. Τόσο πολύ, ε? Ναι, τόσο πολύ. Εμένα και να με σκοτώσουν δεν την παντρεύομαι. Φαντάζεσαι τι φόρτος είναι να έχεις μία σύζυγο χωριάτισσα που ούτε να κουβεντιάζει δεν ξέρει. Εγώ αγαπητέ μου δεν μπλέκω τόσο εύκολα. Δύο μάτια για αυτό το κορίτσι και τίποτα άλλο. Και πώς είναι τα μάτια της? Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι δεν ξέρεις πώς είναι τα μάτια της? Δεν τα είδες? Σε διαβεβαιώνω πως δεν ξέρω. Τώρα για στραβό με περνάς. Θέλεις να με πείσεις ότι δεν την κοίταζες από το παράθυρό σου? Όχι, δεν την κοίταζα. Ούτε είχα καταλάβει την παρουσία της. Την κοίταζες, Γιώργη. Εγώ δεν κάνω λάθος. Και όχι μόνο. Αλλά αν κάθομαι τώρα και κουβεντιάζω μαζί σου, είναι για το ζήτημα της εμπιστοσύνης. Μου έδωσες το λόγο σου και δεν τον κράτησες. Και αυτό δεν μπορώ να σου συγχωρήσω ποτέ, τ' ακούς. Ποτέ! Σαν ανήμερο θηρίο κάνει. Πας σαν τρελός. Και εγώ βρήκα τον πελά μου. Και να πεις ότι έχω κάνει τίποτα? Τίποτα δεν έχω κάνει. Αφού όμως μου βγήκε το όνομα, γιατί να κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια, όταν μάλιστα ο Μπάρκας επιμένει ότι η Φωτεινή μου κάνει σινιάλα? Θα το μελετήσω το θέμα και θα ενεργήσω. Θα ενεργήσω σοβαρά. Ναι.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, παπά μου. Κάθισε. Δεν θα καθίσω, στέκω πολύ βιαστικός. Δύο κουβέντες έχω μόνο να σας πω. Για ποιο πράγμα? Έρχομαι από το κάστελο που μας στείλατε ένα δάσκαλο Γιωργίνο ονόματι. Α, καλός δάσκαλος ο Γιωργής. Αν είναι αυτός καλός, ο παρακατιανός τι θα είναι. Δεν σε καταλαβαίνω, παπά μου, τι θέλεις να πεις. Θέλω να πω ότι πρέπει επιγόντως να τον συμβουλεύσετε να μην γυρίζει με το τουφέκι στην περιοχή και το χειρότερο να μην του φετάει τις τσίχλες στα περβόλια την ώρα που κάνει μάθημα. Μα καλά, πυροβολή τσίχλες την ώρα του μαθήματος. Δυστυχώς για το σχολείο μας και για τα κοπέλια μας έτσι κάνει. Μην ήσυχος, παπά μου, θα το συνετήσω. Μόνο να γίνει γρήγορα, γιατί αν αργήσεις φοβούμαι ότι και τα κοπέλια μας θα μας γυρέψουνε τουφέκι. Μωρέ, θα γίνει γρήγορα, έχεις το λόγο που σου λέω. Παγαίνω λοιπόν και πιστεύω με το λόγο σου. Να μην είσαι ήσυχος. Άντε. Στο καλό, παπά μου. Να έχεις την ευχή του Θεού. Άντε. Αχ, ρε Γιώργη. Το παρατράβηξες το σκηνί με αυτό το πάθος. Το παρατράβηξες. Πρόεδρε, ή τα θέλεις. Αμέσως ή τα θέλεις. Αντί να κεράσει ένα καφέ, ολόκληρος πρόεδρος ήρθε να σε δει. Δεν έχω τώρα καιρό για καφέδες, έχω δουλειά. Για άλλους όμως έχει καιρό και μάλιστα μπόλικο. Ήταν τούτο που λέει. Ήταν είναι τούτο που λέει. Ενώ ότι έπασες μέσα στο σπίτι σου τον καπετάνιο. Τον έπασες μέσα και ο κόσμος κοτσομπολεύει. Και επειδή κοτσομπολεύει ο κόσμος, ήρθες να με γλιτώσεις εσύ. Βεβαίως. Διότι εγώ σ' αγαπώ, σε συμπαθώ και δεν θέλω ο κόσμος να σε έχει στο στόμα του. Δεν τα αφήνεις αυτά, τσιρπρόεδρε. Πρώτος εσύ άνοιξες το στόμα σου και με έκανες βούτσινο σε όλο το χωριό. Επειδή βρέθηκα μια φορά σαν δυναμία μαζί σου. Εγώ δεν είπα τίποτα, να μα τον Άγιο. Μα τον Άγιο. Τότε πώς το ξέρει ο γραμματικός, ε! Μα τώρα Ζημητρούλα δίνει σημασία στα λόγια ενός γραμματικού, ενός παρακατσιανού. Εγώ φουκαράς που ήμουν τσερατωμένος, ήθελα να αποβγάλω το τσέρατο από πάνω μου και παρόλα αυτά δεν είπα τίποτα. Και εσύ αντί να το εκτιμήσει αυτό που κράτησα στάση προεδρική, έμπασε σπίτι στο χωροφύλακα. Θα κάνω ό,τι θέλω. Να κάνει Ζημητρούλα, δικαίωμά σου, αλλά μην ξεχνά. Παπούτσι από τον τόπο σου και εσύ τσεμπαλωμένο. Χαράστο το παπούτσι. Δεν είπε ακόμα ούτε το ναι ούτε το όχι για την Ανιό. Το σκέφτεται, λέει, το μελετάει, αλλά μην ανησυχείς, εδώ είμαι εγώ. Στο τέλος θα τον καταφέρω. Μωρέ, τον καταφέρεις, δεν τον καταφέρεις, εγώ δεν δίνω δεκάρα. Ας είναι καλά η χείρα. Α, είπαμε, τη χείρα δεν πρόκειται να την ξαναζεις. Εδώ τώρα αγωνιζόμαστε να σε νοικοκυρέψουμε με το Ανιό. Να γίνεις νοικοκύρης, να γίνεις άνθρωπος. Εσύ εκεί πάλι τη χείρα, ρε. Μα αν φέρνει τέτοιες δυσκολίες ο παπάς, εγώ τι να κάνω. Να κάτσεις, θα βγάζω αυτό να κάνεις. Στο κάτω-κάτω είναι εύκολο σήμερα εσένα να σε κάνει ο άλλος γαμπρό. Πρώτα-πρώτα έχεις τα διπλά χρόνια με το Ανιό. Δεν μου λες, ο παπάς γαμπρό θέλει ή νιάνιαρο. Γαμπρό νιούτσικο. Ή γαμπρό δευτέρας νιότζητας. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, ο παπάς εμένα με έχει κάνει πέρα, ε. Και τι είναι αυτά που μου λες τόσο καιρό για την Ιάννη, με κοροϊδεύεις! Δεν σε κοροϊδεύω, μωρέ! Θέλω να τα καταλάβεις ότι πόσο δύσκολο είναι να μπορέσω να σε παντρέψω. Γι' αυτό σου λέω, ας τη χείρα! Έχουμε στο κεφάλι μας το χωροφύλακα, μα έχουμε και σε ένα σφήνα τώρα! Άμα θέλεις να ευωδοθεί το προξενιό, κουβέντα για τη χείρα!
Πάμε τώρα να κεράσουμε μια τσικουζιά. Άντε, μπράβο. Σήμερα θα μου αποδείξετε ότι η ελευθερία που σας έχω δώσει δεν λειτουργεί αναστατικά, αλλά είναι προς όφελός σας. Γι' αυτό θα γράψουμε ένα πρόχειρο διαγώνισμα. Το θέμα είναι τι ξέρω για την Κρήτη. Και σκεφτείτε καλά τι θα γράψετε. Θυμηθείτε. Ουκ εν το πολλό το εφ. Μην μιλάτε και γράφετε. Όταν πρωτάρχισα τα μαθήματα, ήμουν σαν χαμένος. Με τον καιρό όμως παρατήρησα ότι πλούτιζαν ανεπαίσθητα αλλά σταθερά οι γνώσεις μου και αισθανόμουν μια πρωτόγνωρη ευχαρίστηση οδηγώντας τις ψυχές των μαθητών μου εις την γνώση και την έρευνα. Αυτό όμως που με έκανε περήφανο ήταν η επιτυχία του ήμερου και συγκαταβατικού συστήματός μου. Οι μαθητές μου με σέβονταν και με αγαπούσαν χωρίς να μεταχειριστώ ποτέ βία μέσα, χωρίς να υψώσω καν τον τόνο της φωνής μου, εν αντιθέσει με τον συνάδελφό μου που κούτσουρα τους ανέβαζε, παλιόπαιδα και κτίνη τους κατέβαζε. Μήπως ξέρεις εσύ, Ξυγκάκι? Εσύ μου πως δεν ξέρεις, θα σου ξεριζώσω τα μαλλιά! Παλιόπαιδα! Βόδια, εφόδια! Πώς θα γίνετε άνθρωποι, βρε! Πώς θα γίνετε άνθρωποι μεθαύριοι στην κοινωνία που θα βγείτε! Τούβλα! Τούβλα! Λακέρδιε! Άθλοι, εφεπέ! Να αναμάθεις, πάρε και αυτή, πάρε και εκείνη, παλιόπαιδα! Μην μιλάτε, γράφετε ήσυχα και μην αντιγράφει ένας από τον άλλον. Σας έχω εμπιστοσύνη. Θα γυρίσω αμέσως. Αύριο θα μου φέρει όλη η τάξη γραμμένη την απάντηση 100 φορές. Θα σας κάνω εγώ ανθρώπους, είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε. Μη γελάς, σύμφακα, γιατί θα βγεις έξω, πιτσλάξ και αναμάνω σου. Παρόμενο. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε. Μπορώ να σας μιλήσω. Αμέσως. Να μην ακούσω τσιμονιά. Άχνα! Άχνα! Τι συμβαίνει, τι θέλεις και μου διέκοψε το μάθημα? Μα μάθημα το λες σε αυτό, ή ταυρομαχία μπορείς να μου πεις? Τι διάλο τις έπιασες και έχεις ανοίξει πόλεμο με τους μαθητές? Τι τους ξυλοφορτώνεις συνέχεια, ε? Δεν μπορώ να ακούω τις κραυγές του, ματώνει η ψυχή μου. Εγώ έτσι ξέρω και διδάσκω. Τα νέα συστήματα δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ ξέρω μόνο πώς να μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Και τι νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν μόνο τα παιδιά γράμματα? Φυσικά. Πρέπει να σε κοιτάξει γιατρός, Μπάρκα. Δεν είσαι καθόλου καλά, ε! Γιατρός πρέπει να σε κοιτάξει, μωρέ. Με το ξυλοφόρτωμα και τη φοβέρα μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Είσαι πολύ μικρός εσύ για να μου διδάξεις την παιδαγωγική τέχνη. Είσαι ελάχιστος. Άρχες, έλει. Έχει χάρη, μωρέ, που σε έχω ανάγκη και μαγειρεύεις και μου έχεις και την αριθμητική. Αλλιώς θα σε έφτιαχνα εγώ. Θα σε έφτιαχνα εγώ. Καλημέρα, Μανώλιο. Καλημέρα και σε σένα. Αν θέλεις όμως καφέ μου, τελείωσε, δεν έχω. Άρθρο, Μανώλιο, αυτό να μην είχες, τι καλός που θα σου. Δεν φτάνει που μου έκλεψες τις έγες, με προσβάλλεις και από πάνω. Αμάν με αυτές τις έγες. Οι έγες μου και οι έγες μου. Αφού βρε, Χριστιανέ μου, σου έδωκα τα λεφτά, τι άλλο θέλεις? Ναι, μου έδωκες τα λεφτά για τις 19. Για τη μία δεν μου έδωκες τίποτα. Μα το τραγί το φάγαμε. Α, όχι το φάγαμε, το φάγατε. Πήρες και εσύ το μέζε σου, έκατσες και εσύ στο τραπέζι, δεν έκατσες? Ναι, έκατσα στο τραπέζι, αλλά μόνο κάτι κόκαλα πρόλαβα να γλύψω. Δεν έφαγα τίποτα, ούτε το είχατε φάει εσείς. Αλλά με, δεν με πειράζει, δεν σας κρατώ καμιά κακία. Να σε καλά τότε, εγώ θέλω να φιλιώσουμε. Δεν θέλω να μου κρατάς έκτρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Ναι, Μαρουλιού, ό,τι έγινε, έγινε. Και για να φιλιώσουμε, σκέφτηκα να κάνω κι εγώ ένα τραπέζι έτσι στις κεφαλές του χωριού. Τραπέζι, τι τραπέζι? Ένα φαγωπότι, βρε αδερφέ. Για ποιο λόγο? Εσύ είχες λόγο, όταν το έκαμες. Εγώ το έκαμα για τον ερχομό του καινούργιου του δάσκαλου. Κι εγώ θα το κάνω για το έμπα της Σαρακοστής, γιατί μετά θα έχουμε νηστεία. Μα αυτό ήταν παλιό έθιμο. Αυτό το έθιμο θέλω να βγάλω κι εγώ στην επιφάνεια. Θέλω να είσαι έτοιμος, Μανολιό, γιατί το φαγωπότι θα το κάνω εδώ στον καφενέ σου. Άμα είναι για φαγωπότι, εγώ πάντα είμαι έτοιμος. Να σε καλά, αυτό πέρασε να σου πω. Άντε, για χαρά, Μανολιό. Φτώχεια, φτώχεια και το γλέντι γλέντι. Γλέντι, έτσι τα καλά καθούμενα. Μωρέ, για να μαζέψω τις έγκες μου, για να τις μαζέψω. Καπετάνιο.
Έλα που έχω να σου πω δύο κουβέντες. Τι θες, παπά μου? Κάποιοι σε είδαν να μπαίνει στο σπίτι της χείρας και άρχισαν να μουρμουρίζουν. Και τι είναι κακό να παγαίνω στο σπίτι της χείρας? Μωρέ, κακό δεν είναι, αλλά η γυναίκα είναι χείρα και ο κόσμος άξε να λέει τις κουζουλάδες του. Ώρες είναι τώρα να παίρνουμε τις μετρητής, τι λέει ο κόσμος. Με να τα παίρνεις, καπετάνιο μου, πρέπει να τα παίρνεις. Γιατί εσύ είσαι τώρα η εξουσία στο χωριό και δεν είναι πρέπει να σε κουβεντιάζουν έτσι. Παπά μου, τι εννοείς να με κουβεντιάζουν έτσι? Εννοώ ότι όταν ένας άντρας βρίσκεται συνέχεια με μια χείρα μόνος, τι είναι να έρθουν και τα άλλα? Ποια άλλα? Μωρέ, καπετάνιο, μιλάς σαν μικρό παιδί. Να ήταν η γυναίκα σου, εντάξει, δεν λέω. Αλλά στο σπίτι της χείρας δεν μπαίνεις μόνο εσύ. Δηλαδή, παπά μου, θες να πεις ότι πάνε κι άλλοι στο σπίτι της Δημητρούλας? Εγώ θέλω να σε φυλάξω. Γιατί όταν θα πας να επιβάλλεις εσύ την τάξη, πώς θα την επιβάλλεις όταν εσύ βρίσκεσαι σε αταξία? Εντάξει, παπά μου. Από εδώ και πέρα θα είμαι προσεκτικός. Έτσι, μπράβο, καπετάνιο μου, γιατί η θρησκεία και η εξουσία δεν πρέπει μόνο να είναι τίμιες, αλλά και να φαίνονται τίμιες. Εντάξει, παπά μου, εντάξει, μην το παρατραβάμε το πράγμα. Αφού με ενημέρωσες, από εδώ και πέρα θα λάβω τα μέτρα μου. Δεν σου λέω να κάτσεις, γιατί έχω δουλειά στα περιβόλια. Πες μου τι θέλεις να μου πεις. Ακούει, Μητρούλα, εγώ ήρθα να σου πω τον πόνο μου και εσύ ούτε που το πρόσεξες. Γιατί να σε προσέξω, τσιρ πρόεδρε. Εσύ το μόνο που ήθελες ήταν να εκδικηθείς. Πήρες τώρα την εκδίκησή σου, άντε στο καλό και άσε με στην ησυχία μου. Δεν μπορώ να σ' αφήσω την ησυχία σου. Γιατί όντως πήγα για εκδίκηση. Εκδικούμενος όμως το μακαρί τον άνδρα σου, ένιωσα μέσα μου ένα σχίρτημα από τότε και ένα σκλάβο της αγάπης σου. Μα εγώ δεν μπορώ να είμαι δική σου σκλάβα. Και γιατί δεν μπορεί να γίνεις? Σ' αρέσει περισσότερο δηλαδή ο χωροφύλακας? Ναι, μ' αρέσει. Γιατί αυτός όταν με βλέπει δεν θέλει να με ρίξει στο κρεβάτι μόνο, αλλά με κουβεντιάζει και με σέβεται σαν άνθρωπο. Σου κάνει και κόλπα ο χωροφύλακας. Δεν ξέρει κόλπα, μα ξέρει να με κουβεντιάζει και να με σέβεται σαν γυναίκα. Εγώ δηλαδή δεν σου υπολογίζω, τι θες να κάνω? Μα δεν έκαμε τίποτα εσύ. Το μόνο που θέλεις ήταν να πάρεις την εκδίκησή σου. Και όταν την πήρες, πήγες και την έκανες βούκινο στο γραμματικό. Μα γιατί δεν ξεχνάς πια αυτή την ιστορία? Τι θέλεις δηλαδή να κάνω? Να γίνω χαλή, να με πατήσεις η Μητρούλα? Ορίστε, ολόκληρος πρόεδρος. Κλείνω το γόνι μου σαν σένα που σε λατρεύω. Μα δεν φτάνει να με λατρεύεις εσύ. Πρέπει να σε λατρεύω κι εγώ. Μα γιατί για άλλο δεν με λατρεύεις κι εσύ? Γιατί δεν υπάρχουν γιατί σε αυτά τα πράγματα. Ακούγεις η Μητρούλα, εσύ και δεν με αγαπείς κι εσύ, θα πάω στο χωροφύλακα και θα του πω τι έγινε μεταξύ μας. Άμα το κάνεις αυτό, θα πω κι εγώ πως δεν είσαι άντρας. Βρε, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θα πάω, δεν με νοιάζει καθόλου. Μωρέ, να χαρώ εγώ κάτι άντρες. Αυτή τη σημερινή σου παρατήρηση δεν την περίμενα. Τώρα δεν είναι σωστό να δέρνεις τα παιδιά. Είσαι εκνευρισμένος, κάτι συμβαίνει με τη Φωτεινή. Η Φωτεινή είναι γυναίκα, όπως όλες οι γυναίκες. Και όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο. Εδώ στο χωριό τις περιορίζει ο φόβος. Ή μάλλον ο φόβος περιορίζει τους άντρες. Όμως μόλις βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, ξεσπαθώνουν. Έτσι ξεσπάθωσε και με σένα η Φωτεινή. Εγώ τι σχέση έχω? Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί της. Μην επιμένεις, δεν σε πιστεύω. Μάθε όμως ότι και εμένα μου είχε ρηχτεί χοντρικός και τόσο φανερά κάποτε, που κόντεψα να βρω τον πελά μου. Μια μέρα θυμάμαι. Δάσκαλε! Δάσκαλε! Ωραία, συνάδελφε, μήπως έβαλε στο μυαλό της να σε εκθέσει? Όχι, όχι. Η Φωτεινή είναι αθώα, πλην όμως ο λίγον ζωήρη. Και οι αθωότερες γυναίκες είναι πονηρές. Ωραία, ξέρω εγώ τι σου λέω. Η αθωότης είναι που την κάνει τον ημιρή. Εγώ όμως δεν της έδωκα κανένα θάρρος. Πώς δεν της έδωκες? Μέχρι και πείματα έλεγες. Η πείηση είναι άλλο πράγμα, συνάδελφε. Εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Με την πείηση προσπάθησα να αγγίξω την ευαισθησία της. Και τα κατάφερες? Δεν νομίζω. Το θράσος της είναι μεγάλο. Σημάδι θα μου πεις της νιώτης της. Όμως αυτό το πλάσμα δεν τη θα σέβεται. Δεν τη θα σέβεται, γιατί δεν βρήκε ακόμα το μαστορί της. Κάθε μαχαίρι έχει το δικό του θικάρι. Γεια, σταμάτα για λίγο, Άνιο μου. Τι με θέλεις, πατέρα? Άκουσε, κόρη μου. Μια κοπέλα είσαι, έχεις φτάσει τον καιρό σου.
Τι λες, έχεις σκεφτεί ποτέ σου να παντρευτείς? Τι με ρωτάς, μωρ πατέρα? Αυτό που σε ρωτώ και περιμένω απάντηση. Υπάρχει κορίτσι που να με σκέφτει την παντρεία? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί με ρωτάς όμως? Γιατί μου ήρθε ένα προξενιό και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Και ποιος είναι ο γαμπρός? Ο γραμματικός. Μεγάλος είναι, μωρ πατέρα. Δεν λέω, τα έχει τα χωράκια του, αλλά είναι καλός βουλευτής και έχει και τακτικό μισθό. Μισθό μπορεί να έχει, όμως ζεις μόνο με το μισθό δεν γίνεται. Δηλαδή δεν σου αρέσει ο γραμματικός? Ο καλός είναι. Αλλά υπάρχουν και καλύτεροι. Μπορείς να μου πεις αυτόν τον καλύτερο? Ντρέπομαι, μωρ πατέρα. Ωραία, άσε τις ντροπές και μίλα. Ο χωροφύλακας, να πούμε, είναι μια χαρά άνθρωπος. Και αυτός, μεγαλούτσικος. Ας είναι, χαλάλι του. Ναι, αλλά ο χωροφύλακας δεν μου είπε τίποτα. Έτσι είναι καλή, ποτέ δεν λένε. Δεν ξέρω αν είναι καλός ο χωροφύλακας, στα μάτια σου όμως έτσι φαίνεται. Λοιπόν, όταν τελειώσεις, ήρε κατευθείαν στο σπίτι, εγώ πηγαίνω σε μια δουλειά. Τι, σε κάλεσε κανένας? Άντε ρε καφεντζή, εκεί πέρα θέλω να μιλήσω στο δάσκαλο σοβαρά. Ας σου καφέδε. Σιγά την κουβέντα. Ακού, δάσκαλε. Είναι δύσκολη βέβαια η θέση μου, αλλά επειδή τα παράπονα είναι πολλά και μεγάλα, πρέπει να σου τα πω. Τι παράπονα? Να, όλο το χωριό έχει βουήξει ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου και κοιτάς περισσότερο το συνήγι. Αυτό μάλιστα ο παπάς σε πληροφορώ το έχει καταγγείλει στη σχολική εφορία στα Χανιά. Ας λένε ό,τι θέλουν. Εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου. Πώς την κάνεις, Χριστιανέ μου, αφού ούτε ένα χαστούκι δεν έχεις ρίξει ακόμα σε κοπέλι. Πώς μπορούν να μάθουν γράμματα τα κοπέλια χωρίς ξύλο? Και τι είναι τα κοπέλια μου, ρε γαϊδούργια, για τα ξυλοφορτώνουμε. Και ύστερα δαρμένοι και ντροπιασμένοι, πώς θα πάνε να φυλάξουν την πατρίδα? Για να σου πω, εμείς εδώ ΕΠΑΕ ξέρουμε ότι το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο και μάθημα χωρίς ξύλο δεν το καταλαβαίνουμε. Κακός, πολύ κακός. Εδώ σε όλες τις χώρες του κόσμου το ξύλο το σταμάτησαν στα σχολιά. Εμείς γιατί πρέπει να το έχουμε μπαμπούλα στο κεφάλι των μαθητών? Τι να σου πω, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος. Εσύ όμως που ξέρω καλά, δάσκαλε, ότι ακούω πολλά παράπονα και σε παρακαλώ φυλάξω. Να είσαι καλά, πρόεδρε, αλλά δεν σκοπεύω να αλλάξω το σύστημά μου. Καλά κάνω τη δουλειά μου. Δείξω εγώ, Μανολιό, πως κάνουνε μνημόσυνο με ξενακόλυβα. Άλλη ώρα συμφωνήσαμε και άλλη ώρα ήρθες. Αν σε ενοχλάω, Δημητρούλα μου, να φύγω. Καθόλου. Μας ανέρχεσαι στο σπίτι μου. Θέλω να σε περιποιούμε καθώς σου πρέπει. Τι είναι αυτά που λες, Δημητρούλα μου? Εσύ έχεις κάνει τόσα πολλά για μένα που δεν ξέρω πώς να σε ξεπληρώσω. Αλλά να, Δημητρούλα μου, εδώ στο χωριό λένε πολλά και σκέφτηκα μήπως δεν είναι σωστό που πολυέρχομαι εδώ. Κατάλαβα, σου πάνε πράγματα για μένα. Άκου, Δημητρούλα μου, εγώ είμαι εξουσία και σαν εξουσία ακούω πολλά. Να μην ακούεις τίποτης. Ο καθένας τα λέει όπως το συμφέρει. Μην αρπάζεσαι, μάτια μου, μην αρπάζεσαι. Και έχω κρίση και καταλαβαίνω πότε ένας θέλει το καλό και πότε είναι συκοφάντης. Και εγώ σου λέω πως σε λίγο θα ακούσεις πολλές καταστροφές για μένα. Νομίζω θα ξέρεις τι είπε η αλεπούστα στα φίλια που δεν έφτανε. Μωρέ, ξέρω πως δεν ξέρω. Άλλο όμως είναι το ζήτημα. Μη γεύτηκε τα σταφύλια. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Καταλαβαίνω και πολύ καλά μάλιστα. Όμως μην ξεχνάς πως είμαι μια ανδροκαμένη χείρα. Και εμένα μου κάνει καλό να βρίσκομαι κοντά σου και σε συμπαθώ, αλλά εσύ πρόσεχε λιγάκι. Από τότε που σε γνώρισα, όλη μου η προσοχή σε σέναν είναι γέρακα. Γι' αυτό σκυλιάσανε πολύ. Ξέρω, νομίζεις δεν το υποψιάζομαι, αλλά εδώ στο χωριό το μικρό το κάνουνε μεγάλο και καμιά φορά γίνεται και παρεξήγηση.
Γιατί να κρυβόμαστε, καλέ μου, πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ σ' ανοίγω το σπίτι μου. Εσύ σκέψου πρώτα. Και σαν θες, γίνε αφέντη στο βιός μου και στην καρδιά μου. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή που είπες, Δημητρούλα. Αυτή ήταν μεγάλη κουβέντα, Δημητρούλα. Ακουγέρακα. Εγώ είπα αυτό που αισθάνομαι. Σειρά σου τώρα να πεις κι εσύ. Θα σου πω. Θα έχω μια απάντηση. Καλή ή κακή δεν ξέρω. Ό,τι και να είναι θα σου την επώ στο τραπέζι που έχουμε συμφωνήσει να μου κάνεις. Θα σε περιμένω. Για και χαρά σου, Δημητρούλα. Ώρα σου, καλή γέρακα. Πάνε να με φάνε. Που να μπουν όλοι διόλοι στο βασιλικό του στάντερο. Πάνε να με φάνε. Μα δεν θα τους περάσει. Μα δεν θα τους περάσει. Επιτέλους, να δέσει αυτό το μαντρόσκυρο, γιατί θα βγει συνέχεια και έχουμε καταντήσει στάνη εδώ μέσα. Και βέβαια έχουμε καταντήσει στάνη. Μέσα από το κτίνος που έχουμε μπλέξει. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα, παραφρόνησες τελείως. Παραφρόνησα, ναι. Με τις κοφαντίες που λες όλο το χωριό εναντίον μου. Έχεις ξεσκώσει όλο το χωριό εναντίον μου. Εγώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Να μου φέρεις αμέσως αυτόν που σου είπε ότι ξεστόμισα πικρό λόγο εναντίον σου. Να μου το φέρεις για να το φτύσω. Δεν έχω να σου φέρω τίποτα και ξέρω πολύ καλά τι λες για μένα. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Και άκουσε, δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι. Άκουσα, αλλά στο ξαναλέω ότι κάνεις λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος. Ξέρω πολύ καλά. Και θα μηνύσω στη σχολική εφορία σαν έφορας που είμαι να σε πάψω. Άκουσε, ναι, να σε πάψω. Γεια σας! Χαίρετε, ο κύριος ποιος είναι? Ο κύριος έφορος. Από εδώ ο πρόεδρος, ο γραμματέας, Μανολιό, τσιπουδιές, ο πρόεδρος κερνάει. Χαίρο πολύ, κύριε πρόεδρε. Επίσης, πώς ταξιδέψατε? Με μουλάει. Καλή στράτσα, κύριε πρόεδρε. Μα σας φαίνεται. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η τσιπουδιά σας, κύριε έφορε. Κατέβασε τη μονομιά να στυλωθείς και να συνέλθεις από το ταξίδι. Εδίον. Γεια χαρά. Από τότε που εξαπλώσαμε τα σχολεία εις τα χωριά μας, μας έφαγε η κούραση. Να γυρίζουμε νεχθημερών για να δίνουμε τη σωστή κατεύθυνση στην παιδεία μας. Αν αυτό που βλέπουμε στο σχολείο μας είναι σωστή κατεύθυνση, θα μας κάψει ο Θεός. Σε παρακαλώ, παπά μου, ο άνθρωπος είναι κουρασμένος. Μην το στενοχωρείς.